Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτάκια περίπου πριν από τις 7 να ξεκινήσουμε ή μάλλον να ανοίξουμε το θέμα του τουρισμού, τουρισμός στην Κρήτη. Έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή μας ότι είναι ένα πολύπλευρο θέμα. Ωραίος ο ήλιος, ωραία η θάλασσα, ωραία η καλή μας φιλοξενία και το χαμόγελό μας. Τι κάνουμε όμως σε επίπεδο υποδομών, τα έχουμε καταφέρει καλά για να κρατήσουμε τους επισκέπτες και να φέρουμε ακόμα περισσότερους. Αντέχουμε να φέρουμε περισσότερους. Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο κ. Βλατάκης όλα που τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί σας. Είναι χαρά μου, είστε εξαιρετικοί αφιτρίωνες και πάντα θα μ' αρέσει να είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε, αν κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν καλά το κομμάτι του τουρισμού στην Κρήτη, σίγουρα είστε στους πρώτους, κύριε Βλατάκη. Και γι' αυτό χαιρόμαστε να σας φιλοξενούμε και πόσο μάλλον σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά αυτό που λέμε ταμείο. Κλείνουμε λίγο αυτή την τουριστική σεζόν, σιγά σιγά αν δεν κάνω λάθος, και λίγο κοιτάζουμε να δούμε πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Κοιτάξτε, το ταμείο έχει διάφορες πλευρές. Mm-hmm. Η μία πλευρά είναι οι αριθμοί, δηλαδή πόσους επισκέπτες είχαμε. Εκεί βλέπουμε ότι έχει μία αύξηση γύρω στο 5% σε σχέση με πέρυσι, κατά μέσο όρο. Όσον αφορά το ταμείο για τα έσοδα, φαίνεται ότι τα έσοδα έχουν μία ανάλογη αύξηση. Όμως το πραγματικό ταμείο είναι αυτό το οποίο μένει στην οικονομία, είναι τα κέρδη. Και αυτό φαίνεται από τους ολογισμούς. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ταμείο και κέρδη, θα πρέπει πρώτα να έχουν εισπραχθεί όλα τα χρήματα τα οποία οφείλονται. Και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Σας θυμίζω το Μασκούκ, σας θυμίζω πολλές εταιρείες που έχουν πέσει έξω τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Οπότε όταν εισπραχθούν τα χρήματα, όταν με το καλό γίνουν οι ισολογισμοί και δούμε πόσα είναι τα κέρδη, τα πραγματικά κέρδη που θα μείνουν στην οικονομία της Κρήτης, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε ταμείο έτσι όπως το εννοούμε στην πραγματικότητα. Το χειροπιαστό ταμείο. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και εγώ είμαι από αυτούς που κοιτάζουν πάντα τα πραγματικά κέρδη και αυτά τα οποία θα μείνουν στην οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι έχουν αυξηθεί τα επιτόκια. Μην ξεχνάτε ότι το εργατικό κόστος έχει μεγαλώσει, διότι μαζί που είναι αρκετοί εργαζόμενοι και γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, ένα χρηματιστήριο ποιος θα δώσει περισσότερα για να μείνουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μας. Και μαζί με αυτά έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα, έχει αυξηθεί η ενέργεια, έχουν αυξηθεί όλα. Αυτά όλα δεν τα βλέπουμε τώρα, θα τα δούμε στο τέλος. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Νομίζω ήταν μια καλή σεζόν, έτσι όπως πήγε. Θυμάστε τι θριαμβολογία υπήρχε πέρυσι το Δεκέμβριο, από όλους, εκτός από μένα. Ποτέ δεν θριαμβολογώ εγώ, ούτε και με ψιμωρώ. Υπήρχε μετά μια γκρίνια τον Απρίλιο και τον Μάιο, διότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές, χάσαμε το last minute. Να ξέρετε και να το γνωρίζετε εσείς, σαν δημοσιογράφοι, ότι οι πρώτοι μήνες, ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο τελευταίος, ο Οκτώβριος, είναι μήνες οι οποίες εξαρτώνται πολύ από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Ποιος πάει τελευταία στιγμή κάπου όταν είναι καλός ο καιρός. Ενθυμίστε ότι τον Απρίλιο, τον Μάιο, ναι, ήταν χειμωνιάτικος ο καιρός, οπότε χάσαμε αυτές τις κρατήσεις. Βοήθησε ο Οκτώβριος, ωστόσο. Βοήθησε όμως ο Οκτώβριος και μάλιστα είχα πει το Σεπτέμβριο ότι αν έχουμε καλό καιρό τον Οκτώβριο, θα έχουμε καλό τέλος. Mm. Οπότε μπορώ να σας πω ότι είχαμε ένα αρκετά καλό Οκτώβριο που βοήθησε πάρα πολύ να καλύψουμε το Μάιο. Κύριε Βλατάκη, τον Οκτώβριο, στο κλείσιμο τη σεζόν, συνήθως ποιες είναι πιο μεγάλες ηλικίες που επιλέγουν έτσι, για διακοπές τους, κάθε την Κρήτη, είναι οικογένειες ή το αντίθετο? Κάθε άλλο. Έχουμε οικογένειες, διότι σε πάρα πολλά μέρη στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν οι σχολικές διακοπές του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Οπότε έρχονται αρκετοί γερμανόφωνοι κυρίως και αυτό το είδαμε και φέτος. Γενικά όμως οι μήνες από 20 Σεπτεμβρίου και μετά μέχρι τέλος Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου έρχονται οι
ζευγάρια χωρίς παιδιά ή με μικρά παιδιά και πιο πολύ ηλικιωμένοι. Mm-hmm. Βρίσκουν και καλύτερες προσφορές ενδεχομένως, καλύτερα ακριβώς. Πακέτα. Ναι, οι τιμές είναι πολύ πιο ελκυστικές, υπάρχουν προσφορές. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να σας πω είναι τα παράπονα που υπήρχαν στην αγορά, από τους εστιατόρες, από τα μαγαζιά, διότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε εδώ δεν είχε αρκετά χρήματα να ξοδέψει, όπως ήταν πέρυσι βέβαια. Λειτουργήσε αρνητικά το υψηλότερο κόστος της διαμονής, γιατί τα κόστη έχουν αυξηθεί και λόγω της ενεργειακής κρίσης, όπως είπατε και εσείς, και λόγω του εργατικού δυναμικού και άλλες, πλευρές. Άρα υπήρχαν πιο ακριβά πακέτα, σωστά? Το αεροπορικό αυξήθηκε πάρα πολύ λόγω της ενέργειας, αρκετά πολύ, που επηρεάσε το πακέτο όσο τίποτε. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι Βορειοευρωπαίοι πέρασαν ένα δύσκολο χειμώνα. Ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα έχουν χρήματα και ότι αυτό θα αποτυπωθεί σε αυτά τα οποία ξοδεύουν έξω, όταν βγαίνουν έξω από τα ξενοδοχεία. Αυτό το είδαμε. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους φίλους μου, τους εστιατόρες, μαγαζάτορες και όλους αυτούς. Να είμαστε όμως ευχαριστημένοι που μπορέσαμε και φέραμε και αυτούς. Ναι. Σωστό. Το κόστος αυτό βλέπετε να μπορούμε να το συγκρατήσουμε? Εντάξει, τα δεδομένα είναι ρευστά και πόσο μάλλον σε διεθνές επίπεδο τα βλέπουμε τι γίνεται. Πιστεύετε, είστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε αυτό το κόστος την επόμενη χρονιά? Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που λέει ότι η αγορά τιμωρεί. Και όταν υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις, θα είναι αναμενόμενο και έχω πολλές φορές πει, προσέξτε τις αυξήσεις, διότι θα μας τιμωρήσει η αγορά και το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εάν δεν θέλετε λοιπόν, αγαπητοί προμηθευτές του τουρισμού, να έχουμε τέτοιες καταστάσεις όπως τα προηγούμενα χρόνια, σας προτρέπω να μην βάζετε μεγάλες αυξήσεις. Όλα θέλουν λογική και αυτοσυγκράτηση. Και κάπου το ξεχάσαμε αυτό. Και τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία, δηλαδή κυρίως το 2022 και το 2021, είδαμε μεγάλες αυξήσεις. Εντάξει, υπάρχει η δικαιολογία του ενεργειακού, αλλά όχι τόσο μεγάλες αυξήσεις. Όταν δεν έχει ο ενδυνάμει πελάτης μας χρήματα να πληρώσει τέτοιου είδους πακέτα, δεν θα έρθει. Θα προτιμήσει άλλους προορισμούς και υπάρχουν αρκετοί. Λοιπόν, να βάλουμε όλοι μυαλό, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, καλά το λέτε, και είναι η μόνη λύση αν θέλουμε να επιβιώσουμε την επόμενη μέρα. Εκτός από την αειφορία στον τουρισμό, κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι και το ζητούμενο και θα είναι το ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου η Κρήτη μας να μπορέσει να έχει το μέλλον το οποίο όλοι μας περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, ο υπερτουρισμός είναι ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα, διότι σκοτώνει τον τουρισμό, το έχω πει πάρα πολλά χρόνια πριν, και ένας προορισμός που έχει υπερτουρισμό, όσο όμορφος και να είναι, γίνεται άσχημος. Φανταστείτε αυτή την καημένη ταινία, να αντέχει 1.000 πελάτες και να έχει 25.000. Κάποια στιγμή. Το έχουν πάθει βέβαια και ανταγωνιστικά νησιά και ανταγωνιστικοί προορισμοί και εδώ στη Μεσόγειο, κύριε Βλατά, και εσείς το ξέρετε καλά από τον υπερτουρισμό, έτσι. Το βλέπουμε και στην Κνωσό. Κάποια στιγμή φτάνει στο Βενιζέλιο ουρές. Πώς να απολαύσουν την Κνωσό μας αυτοί οι πελάτες? Το βλέπουμε στον Πάλο, το βλέπουμε στην Ελαφώνησο, σε όλα τα ωραία μέρη βλέπουμε αυτό το πρόβλημα του υπερτουρισμού. Άρα λοιπόν, για να συμμαζέψουμε λίγο τη συζήτηση, ναι, εάν δεν ελέγξουμε το κόστος του πακέτου και τις αυξήσεις τις οποίες μπορεί να αντέξει ο πελάτης μας, δεν έχουμε επόμενη μέρα. Εάν δεν προστατεύσουμε την ομορφιά του τόπου μας, και δεν έχουμε επόμενη μέρα.
Εμείς εγκλωβιστούμε, κύριε Βλατάκη, λοιπόν και στους αριθμούς, έτσι, γιατί έλεγα και στην εισαγωγή ότι, ωραία, κοιτάμε κάθε χρόνο τους αριθμούς, τις αφίξεις, τα κέρδη, που, τα κέρδη είναι το βασικό, αλλά ο υπερτουρισμός, όπως λέτε, θα μπορούσε να ανοίξει μια μεγάλη πληγή για το νησί και τελικά να βγούμε χαμένοι, δηλαδή μην κυνηγάμε μόνο το μεγάλο αριθμό των αφίξεων, να δούμε και τι ποιότητα μπορούμε να προσφέρουμε. Μιλάτε με κάποιον ο οποίος είμαι ρομαντικός τουρισμού και εδώ και 46 χρόνια έχω τις ίδιες απόψεις. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να μετράμε τους αριθμούς και πόσους περισσότερους θα μπορέσουμε να φέρουμε κάθε χρόνο. Mm. Καλή αυτή η μαζικότητα, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολλά καταλήμματα και όλων των ειδών τα καταλήμματα και πρέπει όλοι να δουλέψουν, ακόμα και τα μικρά αυτά καταλήμματα που έρχονται οι νεαροί στα μάλια, καλοδεχούμενοι και αυτοί, όλοι να έρθουν, αλλά με μέτρο. Δεν μπορεί αυτό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο μπορεί να αντέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό, να δέχεται τόσους πολλούς πελάτες. Φανταστείτε το σπίτι σας να χωράει 30 ανθρώπους και μια στιγμή να του βάζετε 1000. Θα σας σπάσουν τα κινέζικα βάζα, θα σας σπάσουν τις τουαλέτες, θα το βρωμίσουν. Αυτό το βλέπουμε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Κάνουμε όλοι μας μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τόσο πολύ κόσμο, αλλά είναι υπεράνω το δυνάμιο. Κάποια στιγμή όμως θα έχουμε το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, κύριε Βλατάκη. Και εκεί θα έχουμε πραγματικά ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Καλοδεχούμενο το αεροδρόμιο. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε αμάν και πότε, γιατί το αξίζει η Κρήτη. Από εκεί και πέρα όμως, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένα αεροδρόμιο σαν το αυτό, το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, να μην λέμε του Καστελίου, θα πρέπει να έχει λειτουργία όλο το χρόνο και όχι μόνο 4 μήνες, όπως είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τότε έχω πει και στους ανθρώπους του αεροδρομίου σε συναντήσεις μας ότι νομίζω θα κάνουμε μία τρύπα όλοι μας στο νερό αν λύσουμε το πρόβλημα αυτό του υπερτουρισμού των 4 μηνών που έχει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με ένα καινούριο αεροδρόμιο και μετά θα είναι σχεδόν κλειστό με ελάχιστες πτήσεις την ημέρα. Άρα, κύριε Βλατάκη, πάμε στο γνωστό θέμα της επιμήκυσης της τουριστικής περίοδου στην Κρήτη και να δούμε τώρα ρεαλιστικά πού βρισκόμαστε, μπορεί να γίνει κάτι. Πέρα από τη θεωρητική συζήτηση που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ωραία, αλλά ρεαλιστικά μιλώντας, εσείς πώς το βλέπετε με την εμπειρία σας? Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω πόση ώρα δικαιούμαι να είμαι σήμερα εδώ, αλλά σίγουρα και με το τέλος εκπομπής να μείνουμε και να μιλάμε δεν θα φτάσει. Είναι κάτι το οποίο είναι προσωπικό μου όραμα, να μπορέσουμε να έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Η Κρήτη το αξίζει, η Κρήτη έχει τις δυνατότητες. Μπορεί. Η Κρήτη προσφέρεται κλιματολογικά, ιστορικά, να φιλοξενήσει θεματικό τουρισμό, που αυτός είναι κυρίως ο τουρισμός ο οποίος μας χρειάζεται για την επιμήκυνση και όχι χαμογελαστά παιδάκια που θα παίζουν στην άμμο με τα κουβαδάκια. Αυτό μπορεί να γίνει Ιούλιο και Αύγουστο. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε άλλου είδους τουρισμού για να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε. Ο τουρισμός όμως αυτός, όπως καταλαβαίνετε, θα έρθει εδώ όταν είμαστε ανταγωνιστικοί. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ατάλεια που έχει 200.000 τουρίστες καθημερινά από τον επόμενο μήνα, έτσι θα είναι και για όλο το χειμώνα. Ζηλεύω, έχω πάει εκεί και έχω δει. Βλέπω τη Μαγιόρκα, βλέπω τη Μάλτα και όλους αυτούς τους προορισμούς που είναι ανοιχτοί, όλες οι επιχειρήσεις και έχουν αρκετό τουρισμό, όμως έχουν ελκυστικές τιμές. Mm. Όταν η Ατάλεια πουλάει 600 ευρώ το άτομο ένα μήνα με all inclusive σε πεντάστερο, καταλαβαίνετε ότι εμείς αυτό το ποσό το θέλουμε μόνο για να ζεστάνουμε με τις τιμές
που έχει το λίτρο το πετρέλαιο, το κατάλημα. Το έχω πει πολλές φορές σε όλους τους υπουργούς τουρισμού που είχαμε μέχρι τώρα. Το έχω πει σε όπου μπορούσα να το πω, ότι πρέπει η πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα χωρίς να δώσει χρήματα. Εμείς τουρισμού δεν ζητάμε χρήματα, ζητάμε να θεσμοθετηθούν κάποιες ενέργειες οι οποίες θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να έχουμε τις και τιμές. Θέλει μια σοβαρή συζήτηση, κύριε Βλατάκη, εδώ, ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή, να πάρθει πρωτοβουλία, το κεντρικό κράτος προφανώς, και όλοι οι εμπλεκόμενοι να καθίσουν στο τραπέζι και να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση που μπορεί να δώσει ρεαλιστικές λύσεις. Θέλει και δίκο αότα όμως από αυτούς που κυβερνούν. Κοιτάξτε, να δείτε. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν έχει αρμοδιότητες. Θα πρέπει και οτιδήποτε να ρωτήσει όλα τα άλλα Υπουργεία και όλους τους άλλους υπουργούς. Δεν εξαρτάται από το Υπουργείο Τουρισμού αυτό. Θα πρέπει διάφορα υπουργεία σε αυτό το πλέγμα της αλληλογραφίας που μας μαστίζει να έρθουν και να πούν ότι το επίδομα ανεργίας θα δίνεται σαν επίδομα εργασίας και αυτοί οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν θα παίρνουν κανονικό μισθό, αυτό που παίρνουν και το καλοκαίρι, θα δουλεύουν 12 μήνες και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επαναφέρουμε πίσω αυτούς που έφυγαν. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ένας οικογενειάρχης, ο οποίος θα μπορεί να δουλέψει μόνο 4 μήνες, πώς θα ζει στην οικογένειά του, βέβαια, με 300 ευρώ επίδομα ανεργίας. Οπότε, εάν εξασφαλίσουμε έσοδα, αυτά τα οποία έχει το καλοκαίρι και το χειμώνα, θα επαναφέρουμε τους εργαζόμενους πίσω, με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση. Θέλουμε καύσιμο για να ζεστάνουμε. Πώς έχουν οι ευχοπλιστές αφορολόγητο? Ας δώσει για 5 χρόνια σε όλες τις επιχειρήσεις που θα μείνουν ανοιχτές και ας βάλουμε την Κρήτη πιλωτικά αφορολόγητο καύσιμο για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε. Ας πούμε, ασφαλιστικές εισφορές. Ούτε ένα ευρώ δεν εισπράττει από τουριστική επιχείρηση το χειμώνα το κράτος. Ας θεσμοθετήσει να μην το εισπράττει για 5 χρόνια. Τι είχαμε, τι χάσαμε, δηλαδή. Ναι, για να μπορέσουμε Φυστό. Να βγούμε κι εμείς και να πουλάμε 600 ευρώ, γιατί μπορούμε, και όταν έχουμε 200.000 εδώ πέρα τουρίστες, ναι, αρχίζει και γίνεται η επιμήκυση, κάτι σοβαρό. Ναι. Και είναι πολλά ακόμα τα οποία θέλουμε να γίνουν, για να μπορέσουμε να δώσουμε το μήνυμα στο tour operator ότι ναι, εδώ υπάρχει σοβαρότητα. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε πράγματι το όραμα της επιμήκυνσης πραγματικότητα και πράξη. Ναι, θα αρχίσουν και οι αεροπορικές εταιρείες να βάζουν αεροπλάνα διότι θα υπάρχει ζήτηση και όταν υπάρχει ζήτηση τότε θα μπορέσουμε σιγά σιγά να κάνουμε την επιμήκυση αυτή για την οποία συζητάμε τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει, δηλαδή κάθε φορά γίνεται ένα πυροτέχνημα και μετά, με ρωτάνε εμένα, θα έχουμε και τουρίστες το Δεκέμβριο που έχει ανακοινώσει ο τάδε, να μην πω, υπουργός πολιτικός. Τους λέω όχι, δεν θα έχουμε, 15 Νοεμβρίου είναι η τελευταία πτήση και τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν θα είναι ένα μόνο ή δύο που έχουν κάποιο tournament για τένις, ας πούμε, και όλα άλλα κλείνουν. Έτσι είναι η κατάσταση. Μπορούμε να μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή γι' αυτό, να μην γκουράζουμε και εσάς και τους τηλεθέατες. Δεν είναι ποτέ, όσα ακούγονται εκεί είναι ενδιαφέροντα, δεν κουράζουν ποτέ, κύριε Βλατάκη. Θα κρατήσουμε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός είναι πολύ ωραία συζήτηση να την κάνουμε. Και είναι όμως ωραία συζήτηση να την κάνουμε όταν μπαίνει και ο προβληματισμός, όταν μπαίνουν και τα κακώς κείμενα. Και εσείς είστε ένας άνθρωπος που τα βάζετε πάντα στο τραπέζι και λέτε τα πράγματα όσο έχουν. Και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλά μου και εμένα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.